Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή χρονιά. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας εδώ στο γήπεδο του Καλού Αγρού, το γήπεδο Γιώργιος Μπακαλόπουλος, όπως έχει μετανομαστεί στην προστιμή του Γιώργου Μπακαλόπουλου, ένας ανθρώπου που προσφέρει πάρα πολλά στο ερασιτικό ποδόσφαιρο. Συμπάλα στο κέντρο του γήπεδου, η βαθιά παλιά που θα περάσει. Θα βγει η σέντρα, η μπάλα κοντράρεται, η προσπάθεια σέντρα από τον Σκριτζόβαλη, νέα σέντρα, εκεί θα γίνει το λάθος από την άλλη πλευρά, Δημητριάδης, γυριστός του, τρομερή φάση, πολύ ωραίο, η προσπάθεια εκεί από τον Δημητριάδη, έκανε το ανάποδο ψαλιδάκι, αλλά εκεί εντυπωσιακά πετάχτηκε ο τερματοφύλακας ο Καρέλας και κρατάει το 0 για την ΕΣΕΔ, πολύ καλή φάση μόλις στο τέταρτο λεπτό, Καρέλας με ωραία προσπάθεια πετάχτηκε στην δεξιά γωνιά του και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Ήθελε να αλλάξει πλευρά, έρχεται στον Δημητριάδη. Δημητριάδης έξω από την περιοχή. Θα κάνει το σουτ και πάλι με δεύτερη προσπάθεια ο Καρέλας θα μπλοκάρει. Πολύ ωραίο το σουτ του Δημητριάδη. Εξίσου θετική προσπάθεια του τερματοφύλακα του Πήγασου, κρατάει το 0. Χαραλαμπίδης. Η παλιά Κουγιουμζής έκοψε, επιμένουμε Ιωακιμίδη. Ιωακιμίδης έξι που θα κάνει το σου, την μπάλα καταλήγει out. Οι κόντρες, Κολαϊδής αφήνει να συνεχίσει το παιχνίδι ο Σαπανίδης, θα κάνει τη μεγάλη πάσα, βγαίνει ο Δημητριάς στην πλάστη, Καρέλας έξυπνα, θα έλεγα και αρκετά ψύχρεμα ο τροματοφύλακας του Πήγασου, θα κρατήσει την μπάλα, θα καταφέρει να μπλοκάρει την μπάλα, κάνει και το δυνατό βόλο, πέρασε για τον Δημητριάδη. Δημητριάδη σε καλή θέση έκανε όμως το κάτι παραπάνω, καθυστέρηση θα έλεγα. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία να κόψουν οι παίχτες του Πήγασου. Από αριστερά θέλει κάποιο στήριγμα, καθυστερεί. Θέλει να παίξει με τον Καλογρέα, διώχνει ο Τεξίζογλου. Επιμένουν, Δημητριάδη έχει σηκωθεί το σημαίακι του βοηθού. Έχουν offside. Έτσι τελειώνει άλλη μία επιθετική ενέργεια η τριμμά της Ανδριανής. Η μπάλα για τον Κιουμουρτζή. Και ο Μουρτζής αφήνει για τον Καλογρέα. Πολύ ωραία η πάσα πέρασε για τον Δημητριάδη. Δημητριάδη σε οπλά για θέση. Θα κάνει το σούτ, θα μπλοκάρει. Ο Καρέλας θα είναι μια πολύ καλή προσπάθεια για την ομάδα της Ανδριανής και αυτή με τον Δημητριάδη. Και αυτός για τον Λιόντα πέρασε ωραία εκεί. Για τον Μαυρίδη. Μαυρίδης ωραία στον Δημητριάδη. Αποφεύγει Δημητριάδης και νύχτα γκολ. Να λοιπόν λίγο πριν συμπληρωθεί τα 45 λεπτά του πρώτου μέρους είναι ο Δημητριάδης με ωραία συνεργασία των παιχτών της Ανδριανής. Καταφέρνει ο Δημητριάδης να αποφύγει τον Καρέλα και να τον πλασάρει σε κενή αστεία δίνοντας προβάδισμα για την ομάδα της Ανδριανής. Πολύ ωραία η αλλαγή της μπάλας από τους φιλοξενούμενους με τελικό αποδέχτη τον Δημητριάδη που ψύχρεμα απέφυγε στην έξοδο τον τερματοφύλακα Καρέλα και το νίκησε αυτή τη φορά, πλασάροντας σε κενή αιστεία και δίνοντας προβάδισμα για την ομάδα της Ανδριανής, κάνοντας το 0-1 λίγο πριν συμπληρώσουμε τα 45 του πρώτου μέρους. Νικολαίδη Ιορδανίδη, σέντρα μέσα στην περιοχή, θα γίνει κεφαλιά από τον Αβραμίδη, θα πέσει και θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας ο Κοτσάκη. Αυτός να παίζει ψύχρεμα με τον Βρασκίδη και τώρα έχουμε το φινάλε του πρώτου μέρους, λίγο πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου, ο Δημητριάδης είναι αυτός που δίνει προβάδισμα για την ομάδα της Ανδριανής. Οι δύο ομάδες που δεν βλέπω να έχουν κάποια αλλαγή, αν εξαιρεθεί η αναγκαστική του Ράσκου που βγήκε και μπήκε ο Χαραλαμπίδης. Από και μετά οι ομάδες συνεχίζουν με τις ίδιες δεκάδες. Για να δούμε τώρα την πάσα Καλογρέας, θα περάσει ωραία. Ανοίγει το κοντρόλ, θα πλασάρει, χάνεται μοναδική ευκαιρία. Ο Καλογρέας θα περάσει πολύ ωραία την πάσα εκεί, δεν πρόλαβε και ο Μαυρίδης με αποτέλεσμα να τον κόψουν σε κόρνερ. Ο Ρασκίδης επιμένει, θα χάσει όμως Καλογρέας, υπάρχει offside ο Δημητριάδης, ο Λευκόπουλος σήκωσε σημαία. Βγάζοντας σε θέση offside και νομίζω ότι είχε δίκιο για αυτή την υπόδειξη. Τον εκτεθειμένος ο Δημητριάδης.
να περάσει, κόβεται από το σκριζόβαλι, ακούτας αλλαγή παιχνιδιού εκεί και ο Μουρτζής με τον Κοτσάκη. Υπήρξε μια σύγχυση εκεί στην άμυνα, μια και απειλούσε ο Ιορδανίδης. Μπάλα πολύ ωραία η εκτέλεση του φάουλ για να περάσει από όλους και να καταλήξει παρά την κίνηση που έγινε εκεί από τον Λιόντα. Μπάλα πέρασε, κατέληξε out. Ταξίζογλου πάνω στον Μπουτάκη, δίνει το φάουλ, ένα φάουλ που εκτελείται γρήγορα. Ωραία ο Ματαφλής, θα περάσει, διώχνει μπάλα, σηκώνει, ζητάνε παράβαση εκεί οι παίχτες της Αδριανής σε πτώση του Ματαφλή. Δεν έδωσε κάτι ο διαιτής. Μαυρίδης είναι αυτός μαζί με τον Καλογρέα. Τελικά Μαυρίδης εκτελεί απευθείας, καλή εκτέλεση μπάλα όμως λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Αβραμίδης κρίνεται από τον Κεσίδη, Αβραμίδης επιμένει και ο Κεσίδης βέβαια θα βγει τελικά η σέντρα, πέρασε το Μιχαηλίδη, ευκαιρία, μπαίνει εκεί η φάση, έχουμε δύο παίχτες στο έδαφος και ο τροματοφυλάκης ο Κοτζάκη, πολύ καλή στιγμή. Μπήκε στην φάση εκεί ο Ιωακιμίδης, δεν μπόρεσε όμως να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Έχει φέρει πολύ κόσμο στην περιοχή της Αντριανής. Αβραμίδης εκτελεί απευθείας, πάνω, λίγο πάνω από το ρίζο δοκάρι. Καλή εκτέλεση. Δημητριάδης σε λίγα μέτρα φόρα. Ακούστηκε το σφύριγμα, εκτελείται πάνω στο τείχος όμως, νέο σουτ, η μπάλα νότας και θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Πήγας, ο Καρέλας. Καλή στιγμή. Μπάλα έρχεται μέσα στην περιοχή, κόβεται από τον Μαυρίδη. Βρασκίδης επιμένει, θα κάνει την μπάλα κοντράκι στο Μαυρίδη και πάλι Βρασκίδης. Νέα προσπάθεια, νέο γέμισμα με τον Κοτσάκη. Θα περάσει την μπάλα, δεν υπάρχει offside. Λιόντας βγαίνει τέτα τέτ, Λιόντας δίνει. Δεν μπόρεσε η μπάλα να φτάσει στον Ματαφλή. Καλή σκέψη του, για να γίνει πολύ ομαδικός και δεν του βγήκε αυτό. Αντικανονική θέση εκτέλεσης του πλαγίου. Έχουμε μια μικροσύραξη εκεί, κίτρινη κάρτα τόσο στον Αβραμίδη όσο και στον Καλογρέα. Εκτελεί το φάουλ, διώχνει το γυριστό σουτ, υπάρχει, σηκώνει ο βοηθός. Είναι offside, αλλά ο Κουτσάκη ήδη έχει μπλοκάρει την μπάλα, κάνει και το βολέ. Εκεί που είναι ο Καλογρέας, αν μπορέσει και αποφύγει το Σοφρονιάδη, θα κερδίσει την μπάλα ο Καλογρέας. Έτοιμο γκολ, χάνεται. Δεν είναι δυνατόν ο Ματαφλής από πλεονεκτική θέση, την καλή προσπάθεια του Καλογρέα, του έδωσε έτοιμο γκολ, δεν μπόρεσε αυτός να το αξιοποιήσει. Και τώρα το φινάλι της αναμέτρησης, τελικό αποτέλεσμα πήγα στο δράμα Ηρακλής Αδριανής 0-1 στο 43 του πρώτου μέρους στο γκολ με τον Δημητριάδη, ήταν και αυτό που έκρινε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης. 0-1 τελικό αποτέλεσμα πήγα στο δράμα Ηρακλής Αδριανής για την ένατη αγωνιστική της Β' κατηγορία του δράμας. Αρχικά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, έγινε ένα δυνατό παιχνίδι με πάθος. Η ομάδα της Αδριανής ήταν καλύτερη σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού, ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Εξίσου όμως εμείς ήμασταν πάρα πολύ καλοί τακτικά σε όλο το μάτς. Βγάλαμε 2-3 ευκαιρίες, προσπαθήσαμε να χτυπήσουμε τις αντιπιθέσεις όπως ζητήσαμε από την αρχή. Καλή συνέχεια σε όλους, με υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία. Καλή χρονιά. Αυτό ακριβώς, Χρήστο, δεν ξέρω. Ενώ ήμασταν αρκετά, δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν κακοί, αλλά δεν τελειώναμε τις φάσεις. Και λογικό είναι ότι όταν δεν τελειώνεις τις φάσεις, μπορείς να το πληρώσεις.
γενικά έχουμε αυτό το θέμα, ενώ προσπαθούμε να παίξουμε, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα, με προβληματίζουν κάποιες ενέργειες, δηλαδή ενώ μπορούμε να τα έχουμε δουλέψει, δηλαδή προσπαθούμε να το βγάλουμε, εκεί που πάμε να το κάνουμε αλλάζουμε γνώμη και κάνουμε κάτι άλλο. Ακόμα ένα παιχνίδι που δεν πιάσαμε τα στάνταρ μας και πήραμε τους 3 βαθμούς. Εμένα προσωπικά σαν Γιάννης δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Έχω φιλοδοξίες για αυτήν την ομάδα και δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Πρέπει λίγο να κάτσουμε να μιλήσουμε, να δούμε κάποια πράγματα. Δεν έχουμε θέματα, αλλά δεν μου αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο. Το έχω πει και στα παιδιά, θα δούμε. Αυτά. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Πίγασου. Παλέψανε, μπράβο τα παιδιά. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να το δουν και διαφορετικά από τους φορές στην Ανδρές, μια και ο κόσμος, για χατήρια του κόσμου θα λέγα, γιατί ο κόσμος ακολουθάει, βλέπω την ομάδα. Αυτό ακριβώς, Χρήστο, και γιατί πέρσι με λιγότερα παιδιά και με φέτος έχουμε πιο ποιοτικότερο ρόστερ και δεν αποδίδουμε το περσινό ποδόσφαιρο ούτε στο 60-70%. Και αυτό είναι που με προβληματίζει. Είμαστε σίγουροι για την ομάδα μας, δεν ξέρω. Τα παιχνίδια είναι όλα δύσκολα, έτσι, και πρέπει λίγο να μπαίνουμε πιο αποφασισμένοι. Όχι να μπαίνουμε, να παίζουμε πιο αποφασισμένα.